Την άρση του αδιεξόδου να ζήτησαν περιφέρεια και ταξιτζίδες αναφορικά με τον καθαρισμό των εδρών στην Ξάφη μετά την εμπλοκή που παρουσιάστηκε με την νέα νομοθεσία. Υπήρξε ένα πρόβλημα εδώ και 2-3 ημέρες με την Ξάνθη. Η Ξάνθη είχε, σαν σωματείο η Ξάνθη είχε κάνει μια πρόταση στην αντιπεριφέρεια όπου ήθελε τη συνένωση του σε καποδιστριακή οντότητα του Δήμου της Ξάνθης και οι υπόλοιπες περιοχές να παραμένουν ως έχουν. Ο αντιπεριφερειάρχης δεν το δέχτηκε αυτό. Έγινε μια διαβούλευση σε ήπιο και φιλικό τόνο όπου και με την παρέμβαση του Περιφερειάρχη μας αντιπρότειναν να γίνει όλος ο νομός Ξάνθης σε καποδιστριακές ενότητες, να περάσουν δηλαδή από τους 5 καλλικρατικούς δήμους που αυτή τη στιγμή έχει Ξάνθη, να πάμε σε αυτό που ορίζει το πνεύμα του νόμου, σε 14 έδρες στις πρώην καποδιστριακές ενότητες. Είπαμε ότι θα το δούμε, να το βλέπουμε στην αρχή σαν θετικό. Θα πάμε να ελέγξουμε, να δούμε πόσες είναι αυτές οι άδειες οι νέες οι οποίες θα βγουν βάσει του μαθηματικού τύπου. Να δουν και αυτοί να διαβολευτούν και αυτοί με την υπηρεσία τους για το πώς θα καθοριστεί το σχήμα ακριβώς. Και στις 4 η ώρα θα ξέρουμε την επίσημη πρόταση της περιφέρειας. Εμείς θέλω να πω ότι το βλέπουμε σαν πρώτο βήμα θετικό. Να πάμε σε καποδιστριακές ενότητες. Αυτά. Θέλω να μας πείτε, πιστεύετε ότι τελικά θα βρεθεί μια χρυσή τομή ανάμεσα στους οδηγούς ταξί και στην περιφέρεια? Νομίζω ναι, γιατί αυτό που προέχει είναι να υπάρχει εργασιακή ειρήνη, αν μη τι άλλο, να υπάρχει μια ομαλότητα στην κοινωνία, ειδικά αυτές τις μέρες που ζούμε, και να δούμε ότι υποστηρίζουμε όλοι τις καλλικρατικές ενότητες σε θέση πολιτιακής, σε συνένωση πολιτιακή. Όχι όμως σε εργασιακή συνένωση. Το status quo του ταξί διαλύεται αν πάμε σε καποδιστριακές ενότητες, διότι όλη η φιλοσοφία του ταξί ορίζει και είναι πάνω στις τοπικές κοινωνίες. Και αυτό δεχτήκαμε και από την Ομοσπονδία και με τον Πρόεδρό μας, και γι' αυτό δεχτήκαμε και τον νόμο αυτό που βγάζει και ανοίγει το επάγγελμα και δίνει περισσότερες άδειες. Και λέμε, η θέση, η πάγια λοιπόν της Ομοσπονδίας είναι όπου η τοπική κοινωνία έχει ανάγκη από ένα ταξί να δοθεί, αλλά όχι να καταργήσουμε τις έδρες και να απομονώσουμε έτσι και τα χωριά. Ήδη απομονώθηκαν, χαριτολογώντας τα πω, από τον αστυνόμο και τον παπά, όχι και από το ταξί τους. Ο κάτοικος σε κάθε απομακρυσμένο δημοκρατικό διαμέρισμα χρειάζεται και έχει ανάγκη να είναι το ταξί εκεί όταν το χρειαστεί. Να σημειώσουμε πως Περιφερειακό Συμβούλιο και επαγγελματίες και ιδιοκτήτες ταξί συμφώνησαν τελικά οι όποιες αποφάσεις για τον καθορισμό των νέων εδρών να πάρθουν από κοινού.